Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την αέρια ρήπανση στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου τη ημέρα των Χριστουγέννων, όταν ο σταθμό μέτρηση τη περιφέρεια Θεσσαλία κατέγραψε αυξημένε υπερβάσει τόσο στα μικροσωματίδια PM10 όσο και στα PM2,5. Συγκεκριμένα, ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο μέσο όρο στα PM10 ήταν 89 μικρογραμμάρια ανα κυβικό μέτρο αέρα, με ανώτατο όριο τα 50, ενώ στα PM2,5 καταγράφηκαν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων υπερβάσει έω και τρει φορέ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στα 77 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, με ανώτατο όριο τα 25 σε αιτήσια βάση. Τι συγκεκριμένε μέρε, κάτι διαφορετικό γινόταν και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν από τι 23 του μηνό και μετά, που σημαίνει ότι ο κόσμο είναι μέσα στα σπίτια του: ότι ανάβουμε τα τζάκια, ανάβουμε τι ξυλόσομπες και άρα δημιουργείται ένα επιπρόσθετο θέμα. Είχαμε και κάποιε υπερβάσει στα PM10, μικρέ πάλι τι ίδιε μέρε, που επίση δεν είναι τυχαίο και κυρίω στι νυχτερινέ ώρε, που σημαίνει ότι είναι οι ώρε που ο κόσμο συγκεντρώνεται στα σπίτια. Όσο η καύσιμη ύλη παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και είναι οικονομικά δυσβάστακτο το πετρέλαιο θέρμανση, τόσο θα υπάρχει το πρόβλημα. Το θέμα ξεκινάει από πολιτικό και τελικά φτάνει στο σπίτι του καθενό. Οι τιμέ είναι απαγορευτικέ, ο κόσμο δεν μπορεί να ζεσταθεί διαφορετικά. Την ώρα που η αιστεία είναι θελκτική για τον καθέναν και η ζέστη είναι απαραίτητη, ειδικά τι γιορτινέ μέρε, αναγκάζονται και καταφεύγουν στι τζάκια και σε ξυλόσωπε, και πιθανότατα αυτό είναι και ο λόγο που έχουμε τι αυξημένε αυτέ ενδείξει. Λελογισμένη χρήση τζακιών και ξυλόσωμπων συστήνει η Διεύθυνση Περιβάλλοντο τη Περιφερειακή Συνότητα Μαγνησία, καλώντα του πολίτε να χρησιμοποιούν πιστοποιημένα υλικά καύση και όχι συνθετική ξυλία ή υπολείμματα επεξεργασμένου ξύλου που περιέχουν επικίνδυνε χημικέ ουσίε. Συστήσαμε μέσα από το Τμήμα Πολιτική Προστασία και σύμφωνα με τι οδηγίε τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία στον κόσμο, να αποφεύγει όσο γίνεται τη χρήση όχι τόσο των το, 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 το τζακιών και των σομπών, αλλά των επεξεργασμένων ε, ξύλων... Των συνθετικών ξύλων, βερνίκια, πλαστικά, δηλαδή να αγοράζει την καύση μήλιτο ακόμα και για τα τζάκια και για τι ξυλώσωπε από πιστοποιημένε επιχειρήσει, προκειμένου τουλάχιστον να είναι καλή ποιότητα, ένα είναι βασικό αυτό. Και δεύτερον, να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τζάκια και ξυλώσωπε για λόγου αισθητική και παρέα, να το πω έτσι. Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε μόνο όταν δεν έχουμε άλλο τρόπο να θερμανθούμε. Όχι για διαφορετικού λόγου, γιατί είναι ένα πρόβλημα σοβαρό, επιβαρύνουμε το περιβάλλον και πρέπει. Να το δούμε αυτό με συνέστηση και με περιβαλλοντική ευαισθησία.